Έχουμε σήμερα μία πανευρωπαϊκή μέρα. Επίκαιρη. Θανατηφόρο τροχαίο. Θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί. Έχει καθιερωθεί από το 2019, 26 Σεπτεμβρίου, ως μία ημέρα για να θυμόμαστε και να υπενθυμίζουμε μάλλον στον εαυτό μας και στους γύρω μας το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε βγαίνοντας στο δρόμο. Θέλω, Νίκο, να σου πω ότι καθημερινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 70 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όλος ο κόσμος προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, μια ευαισθητοποίηση, μια προσοχή παραπάνω που χρειάζεται. Να δείχνουμε κρατώντας το τιμόνι. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε και στη συνέχεια. Ελάτε λίγο να θυμηθούμε το σημερινό πρωτοσέλιδο, Χρήστο, να έχουμε ένα κοντινό εδώ. Θρήνος για τον 27χρονο. Πήραμε πάσα από το θέμα της Εύης, πανευρωπαϊκή μέρα χωρίς τροχεία συμβάντα. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση θρηνούμε συνανθρώπους μας. Το 43ο θύμα της ασφάλτου φέτος στην Κρήτη. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, 43 άνθρωποι έχουν χαθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους σε ένα αιματοβαμμένο οδικό δίκτυο. Είτε μιλάμε για ΒΟΑΚ, είτε μιλάμε για επαρχιακό οδικό δίκτυο, είτε μιλάμε για κεντρικές οδικές αρτηρίες. Και θέλω να πάμε λίγο στον Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, εκπαιδευτή οδήγηση, σε ένα σχόλιο. Κύριε Μεϊμαράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα και εύχομαι καλή τηλεοπτική σεζόν και με όμορφα νέα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Ο λόγος σας είναι ουσιώδης, είναι τεκμηριωμένος. Δεν μπαίνει φρένο σε αυτό το φαινόμενο των τροχαίων συμβάντων. Δυστυχώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και όσο πιο σύντομα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, βλέπετε ότι οι τρεις στους τέσσερις οδηγούς, καθ' όλη τη διάρκεια της οδικής τους καριέρας, θα εμπλακούν σε ένα τέτοιο ατύχημα. Μπορεί να είναι θανατηφόρο, μπορεί να είναι με ηλικές ζημίες, αλλά θα εμπλακούν. Οπότε, κανείς δεν εξαιρείται από αυτό. Αυτό, λοιπόν, που μπορούμε να κάνουμε είναι σύνεση στον δρόμο και σεβασμό, κύριε Παναγιώτοπουλο, που τώρα τελευταία βλέπετε ότι λείπει. Έχουμε τιμωρητικού χαρακτήρα οδήγηση και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Θα ήθελα και μια έκκληση τώρα, μια που έχουμε πολλούς 17άριδες στη συνοδευόμενη οδήγηση, οι γονείς τους να κάτσουν δίπλα στα παιδιά αυτά, να τα συμβουλέψουν και αν δεν μπορούν να το κάνουν σωστά, να τα φέρουν σε εμάς να τα συμβουλέψουμε για να χτίσουμε τον αυριανό οδηγό από σήμερα. Θέλει η δουλίτσα να γίνει αυτό, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο, είναι εφικτό και πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε χρέος στην κοινωνία να το έχω κάνουμε. Ακούσει αρκετές απόψεις που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ό,τι βλέπει το παιδί στην παιδική εφηβική ηλικία, αυτό θα πράξει και όταν πιάσει το τιμόνι στα χέρια του. Για να μην πιάσουμε βέβαια το γεγονός ότι το τιμόνι το πιάνουν στα χέρια τους 9, 10, 11, 12 ετών. Η αλήθεια να λέγεται το παράδειγμα προς μίμηση είναι ο γονιός, είναι το πρότυπο του παιδιού του. Καλός ή κακός έτσι είναι. Τουλάχιστον ας είμαστε πρότυπα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Δεν είναι μαγιά να οδηγεί το παιδί μου στα 12 ή στα 13. Δεν κερδίζω κάτι. Αντιθέτως, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Και δυστυχώς θα λυπάμαι, θα το πω έτσι, θα είμαι πίσω από μια νεκροφόρα από το φέρετρο να το ακολουθώ. Λοιπόν, προσοχή. Κύριε Μεϊμαράκη, να είστε καλά, την καλησπέρα μας.